αυτή πολύ στις εφημερίδες, που βγήκε πριν από λίγο καιρό στην επιφάνεια και μένει να δούμε, να αποδειχθεί αν μιλάμε για μια θεωρία συνωμοσίας ή για ένα πραγματικό γεγονός. Μιλάω για την αποκάλυψη ότι υπήρξε σχέδιο εξόντωσης του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή την περίοδο της διακυβέρνησής του. Είναι μια ιστορία που έχει βγει από το 2011. Όταν το πρωτοδιάβασα λοιπόν σε ένα πολιτικό περιοδικό, οι περισσότεροι είπαν ότι αυτά είναι φαντασιώσεις κάποιων. Σήμερα λοιπόν έρχεται ο εισαγγελέας πρωτοδικών και ασκεί ποινική δίωξη κατά αγνώστων για το σχέδιο εξόντωσης του Πρωθυπουργού. Θέλει λοιπόν να ψάξει δικαιοσύνη αν όντως αυτό ισχύει και μάλιστα το συνδέει με την περίοδο που είχαμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για μια διετία, θυμάστε όλοι, είχαμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. 100 πρόσωπα της κυβέρνησης και στελέχη εταιριών ήταν υπό παρακολούθηση από κάποιους. Το σκάνδαλο αυτό λοιπόν, ο φάκελος, ενώ μπήκανε κάποια πρόστιμα, δεν έκλεισε, διότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνονταν οι παρακολουθήσεις. Έρχεται λοιπόν ο εισαγγελέας και συνδέει αυτές τις δύο ιστορίες, λέγοντας ότι όντως κάποιοι ήθελαν να βγάλουν από τη μέση τον Κώστα Καραμαλή. Όλο αυτό το σκηνικό έχει ξεκινήσει από Ρώσους πράκτορες, οι οποίοι κατάλαβαν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες του Καραμαλή με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν και τον Βούλγαρο πρόεδρο ότι κάποιοι τους παρακολουθούν. Ήρθε εδώ ένα κλιμάκι ο Ρώσων, 19 ατόμων, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και κατάλαβαν ότι παρακολουθούν όλες τις κινήσεις του Πρωθυπουργού. Σε κάποια στιγμή λοιπόν στη Νέα Μάκρη έγινε και εμπλοκή αυτών που παρακολουθούσαν τον Πρωθυπουργό και των Ρώσων πρακτόρων και βρέθηκε ένα αυτοκίνητο με όπλα, δυναμίτες, χάρτες και γυαλιά παρακολούθησης νυχτερινής κάλυψης. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζητάει να δει γιατί όλα αυτά έχουν γίνει και αν όντως αυτό που λένε οι Ρώσοι είναι πραγματικό, θα πρέπει να βρεθούν και οι υπαίτιοι. Οι Ρώσοι υποστηρίζουν στο έγγραφο που έστειλαν στην Ελλάδα ότι όλα αυτά έγιναν γιατί η Ελλάδα έκανε ένα ενεργειακό άνοιγμα προς τη Ρωσία. Οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί και οι Ισραηλινοί δεν το ήθελαν αυτό και ενδεχομένως η ακύρωση των φυσικών αγωγών αερίου από τη Ρωσία προς την Ελλάδα, η ακύρωση αυτών των δύο μεγάλων έργων, να σχετίζεται με αυτό. Κάποιοι το συνδέουν και με την έκρηξη που είχε γίνει στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας λίγους μήνες πριν φύγει εντελώς από την πολιτική σκηνή ο Κώστας Καραμαλής, από έναν δρόμο που πέρναγε πολύ συχνά φεύγοντας από το σπίτι του στο Λυκαβιτό και να πάει στη Ραφίνα. Όλο αυτό το έχω συγκεντρώσει σε ένα βίντεο να δούμε αν όντως πραγματικά είναι μια θεωρία συνωμοσίας ή ένα πραγματικό γεγονός. Με τον πιο επίσημο τρόπο η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας επιβεβαίωσε την ύπαρξη σχεδίου αποσταθεροποίησης της χώρας κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμαλή. Έπειτα από 8 μήνες προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισαγγελέας Νίκος Ορνεράκης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του πρώην Πρωθυπουργού. Έτσι, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν σε μια πρωτόγνωρη ποινική δίωξη κατά αγνώστων και αφορά το αδίκημα των προπαρασκευαστικών πράξεων εσχάτης προδοσίας με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος. Όταν το 2006 αποκαλύφθηκαν οι παρακολουθήσεις τηλεφώνων με τη χρήση 16 καρτοκινητών, τα οποία κατέγραφαν τις συνομιλίες 100 προσώπων μελών της κυβέρνησης Καραμαλή και αξιωματούχων, δύσκολα κάποιος μπορούσε να φανταστεί ότι το γεγονός αυτό μπορεί να συνδέεται με ένα σχέδιο δολοφονίας. Όλα άλλαξαν βάσει του πολυσέλιδου απόρριτου εγγράφου της ΕΕΠ με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2009. Στο έγγραφο υπάρχουν αναφορές για σχέδιο εξόντωσης του Κώστα Καραμαλή που προωθούσαν ξένες μυστικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών οι Ισραηλινοί Μοσάντ, Αμερικανοί και Βρετανοί πράκτορες. Αιτία ήταν η στροφή της πολιτικής Καραμαλή στην αγκαλιά της Ρωσίας για το φλέγον θέμα της ενέργειας στη Μεσόγειο. Αυτή ήταν η αρχή ενός κατασκοπευτικού θρίλερ. Η συγκλονιστική αποκάλυψη έγινε πριν από λίγο καιρό από το περιοδικό Επίκαιρα, επικαλούμενο διαρροές από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους Ρώσους, παρακολουθούσαν τον Πρωθυπουργό 20 άτομα που μιλούσαν ελληνικά και θα εκτελούσαν το σχέδιο δολοφονίας με την ονομασία Πυθία 1 στα πλαίσια ενός αμερικανικού κλίματος αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης Καραμαλή μέσω τρομοκρατικών ενεργειών, του σκανδάλου με τη Μονή Βατοπεδίου και κοινωνικών αναταραχών, όπως τα Δεκεμβριανά του 2008 με το θάνατο του Γρηγορόπουλου. Σύμφωνα με έγγραφο που φέρεται να συνέταξε αξιωματούχος της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας, δηλαδή της πρώην ΚΚΜ, στην Ελλάδα είχε έλθει από το Μάρτιο του 2008 μια ομάδα 19 στελεχών της. Αφορμή για τη σύσταση της ομάδας ήταν η απόπειρα τηλεφωνικής υποκλοπής συνομιλιών μεταξύ του Κώστα Καραμαλή, του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του τότε Βούλγαρου Προέδρου Παρβάνοφ.
Σύμφωνα με το έγγραφο, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, οι ομάδες των πρακτόρων της ρωσικής υπηρεσίας ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους άνδρες που παρακολουθούσαν το αυτοκίνητο του Έλληνα Πρωθυπουργού στην περιοχή της Νέας Μάκρης μεταξύ 20-25 Απριλίου του 2008. Στο όχημα που εγκατέλειψε αυτή η ομάδα και στη συνέχεια ερευνήθηκε από τους Ρώσους πράκτορες, βρέθηκαν στοιχεία που αφορούν στην καταγραφή της διαδρομής που ακολουθούσε στη μετακίνησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, χάρτες, σκιάλια, εκρηκτική ύλη, όπλα, υλικά μακιγιάς και συστήματα επικοινωνίας συγχρονισμένα στις συχνότητες της αστυνομίας. Η εγκατάλειψη του πολιτικού στίβου και οι λιγοστές εμφανίσεις του Κώστα Καραμαλή από το 2009 και μετά ίσως να οφείλονται τελικά σε όλα αυτά τα σενάρια και να συνδέονται με την έκρηξη που έγινε στις 19 Μαρτίου του 2009 στην οδό Κόνιαρης του Αμπελοκήπους, όπου βρίσκεται η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Οι δράσεις γνώριζαν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός περνούσε από εκεί όταν έφυγε από το σπίτι του στο Λυκαβητό με κατεύθυνση το άλλο σπίτι του στη Ραφίνα. Ήταν 9.30 το βράδυ όταν εξεράγει ο ισχυρός μηχανισμός, αλλά τα σχέδια των επίδοξων δολοφόνων ανατράπηκαν την τελευταία στιγμή από την αλλαγή του δρομολογίου του τότε Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ποιες ταινίες σου, Θοδωρή, τώρα και... Τι ταινία να μας πει τώρα που κι αυτό σαν ταινία ακούγεται. Εντάξει, δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις λίγο. Ειδικά το κομμάτι ότι υπήρχαν εδώ Ρώσοι πράκτορες που βρήκαν αυτούς που παρακολουθούσαν τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, οι ελληνικές υπηρεσίες τι κάνουν. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά ναι. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας λέει πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό, φαντάζομαι ότι θα το ψάξουν για να δουν τι ακριβώς συνέβη. Ίσως έτσι μαθευτεί και γιατί δηλαδή έφυγε από την πολιτική σκηνή ο Κώστας. Δεν έφυγε γιατί... ακριβώς, δεν βγήκε στις εκλογές. Έφυγε. Εξαφανίστηκε είναι η αλήθεια. Συγγνώμη, μετά την ήττα στις εκλογές. Μετά την ήττα στις εκλογές τον ήσουν αντίθετα. Για να μιλήσω. Εάν είχε βγει πρωθυπουργός θα είχε εξαφανιστεί μόνο. Όχι, αυτό λέμε. Οι άνθρωποι δεν εκλέχθηκαν, μετά τους έβλεπες. Λίγο μια δήλωση, κάτι εμφανίζονταν. Δεν εξαφανίστηκε. Ο άνθρωπος κάνει τη ζωή, δεν πήγαινε στην Βραζιλία. Εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή, αυτό είναι ο εξαφανιστή.